Έχουμε φτάσει τα άκρα μας πλέον. Η αλογία εξαντλήθηκε. Κύριε Τσάκο. Έχουν ισοπεδώσει τα πάντα. Και όχι μόνο στους εργαζομένους, στην κοινωνία γενικά. Να βλέπετε σας τι πω, γίνεται. Κύριε Τσάκο, να σας ρωτήσω κάτι. Κύριε Τσάκο, δηλαδή, συγγνώμη. Πρέπει να φτάσουν αυτοκτονίες και στους εργαζομένους. Η κοινωνία αυτοκτονεί. 3.000 πλέον. Πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Πείτε μου κάτι. Επειδή τυπικά η κυβέρνηση στέκεται στο ότι υπάρχει μια απόφαση δικαστική που λέει ότι είναι παράνομη η απεργία σας και εσείς δεν τηρείτε τις αποφάσεις του δικαστηρίου κτλ. Επ' αυτού εσείς τι λέτε. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια διαδικασία, ρε παιδί μου, να είναι νόμιμη. Άμα προκυρηθεί νόμιμη η απεργία δεν έχει. Γιατί εκεί θα πατήσουν. Το κατάλαβα. Κύριε Καμπουράκη, ακούστε λίγο. Ναι. Η κυβέρνηση καλά κάνει και ασχολείται με το νομοθετικό πλαίσιο και το δικαστικό, αλλά υπάρχει και το ανθρώπινο. Όταν σε ένα έτος έχουμε αύξηση του καρκίνου μέσα στους εργαζομένους 50%, αύξηση σε ένα χρόνο. Γιατί? Λεπτοσπύρωση 65%. Εμφράγματα του μυοκαρδίου 25%. Είναι αληθινά στοιχεία. Εννοείται... Μας κατηγορούν πως βάζουμε στην απεργία μας ρεπό. Που η ίδια η διοίκηση το καταθέτει στην Επιτρόπηση Εργασίας. Δεν το καταθέτουμε εμείς. Η διοίκηση καταθέτει. Δύο λεπτά, κύριε Τσάκη. Ουσιαστικά ο γενικός μας έλεγε εμείς διοικούμε την εταιρεία. Μισό λεπτό, έτσι. Εφόσον μπορούμε να διαχειριζόμαστε άδειες και ρεπό. Εξηγήστε μας κάτι. Τα ρεπό και άδειες δεν τα ασχολούμαστε εμείς. Να σας πω. Εξηγήστε μας κάτι. Αυτά που είπατε για τη λεπτοσπύρωση και τα εμφράγματα κτλ. Πού οφείλονται στην πίεση, ας πούμε. Ενώ, όταν εργάζεσαι 30 μέτρα κάτω από τη γη, πού λέτε να οφείλονται. Είναι κάτω από τα γη. Τοξικά. Εννοείται για τις συνθήκες εργασίας. Η λεπτοσπύρωση είναι από τα τοξικά. Ναι, διότι είναι άλλο να πας εσύ ταξιδιώτης, ας πούμε, μία φορά 5-10 λεπτά μέσα κάτω. Δεν είναι καλό να δουλεύεις 8 ώρες. Ναι, ναι, ναι.